Ο Πάνος Καμένος στις προγραμματικές μίλησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εθελοντικής στράτευσης των γυναικών. Πώς θα σας έβρισκε αυτό, σας βρίσκει σύμφωνο αυτό? Κάτω από προϋποθέσεις ίσως και να το σκεφτόμουν. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς, ποιες θα είναι οι συνθήκες. Μπορεί και ναι. Ναι, όμως ο βίος της γυναίκας ούτως ή άλλως είναι επιβαρημένος από όλα ζητήματα. Μήπως θα επιβάρυνε περισσότερο? Για υποχρεωτική, είπαμε. Εθελοντική. Για εθελοντική κανένα θέμα. Βλέπεις, διαλέγεις και παίρνεις. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή θα πήγαινες κι εσύ? Ναι. Ναι, αλλά ο βίος της γυναίκας ούτως ή άλλως δεν είναι λίγο επιβαρημένος, εγκυμοσύνες, τέτοια πράγματα? Ναι. Άρα, πού καταλήγουμε? Θα πάω. Διαφωνώ. Ναι, αλλά οι άντρες που πάνε, ας πούμε, να εκπαιδευτούν σε μια περίπτωση ανάγκης, γιατί να μην εκπαιδευτεί και μια γυναίκα, αν σε περίπτωση που γίνει κάτι? Είναι διαφορετικό. Οι άντρες είναι πιο σκληροί. Μπορούν να το κάνουν αυτό, να πάνε σε πόλεμο ή οτιδήποτε. Μια γυναίκα πιστεύω δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο πολύ. Εγώ προσωπικά θα πήγαινα. Γιατί μου αρέσει το ενδεχόμενο του στρατού και τα αυτά. Ναι, αλλά ο βίος της γυναίκας δεν είναι λίγο πιο επιβαρημένος από αυτόν του άντρα? Εγκυμοσύνες. Είναι ανάλογα τη γυναίκα όμως και τι θέλει να επιλέξει. Επομένως θα μπορούσε να το κάνει, όπως είπες όμως, είναι εθελοντικά. Άρα θα διάλεγε η κάθε γυναίκα τι θα ήθελε να κάνει, θεωρώ. Άρα το ενδεχόμενο να κάνεις και μια προετοιμασία σε περίπτωση ανάγκης δεν σε αφήνει αδιάφορη? Όχι, δεν με αφήνει. Ναι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θεωρώ ότι είναι εντάξει. Για παράδειγμα, εσείς θα πηγαίνατε, ας πούμε? Εγώ σκεφτόμουν να δώσω στρατιωτικές σχολές, οπότε. Ναι, αλλά ο βίος της γυναίκας δεν είναι λίγο πιο επιβαρημένος ούτως ή άλλως από αυτόν του άντρα? Δηλαδή, εγκυμοσύνες, τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί να μην πήγαινα εθελοντικά. Αλλά θα πήγαινε επαγγελματικά. Αλλά μπορεί να πάει και μια γυναίκα. Ναι, έχω ακούσει γυναίκες που θέλανε να πάνε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε κι εμείς. Οπότε, αυτό. Αρνητικά. Αρνητικά, ναι. Δεν θα πηγαίνετε δηλαδή? Όχι. Δεν σας ενδιαφέρει, ας πούμε, το ενδεχόμενο να προετοιμαστείτε, να εκπαιδευτείτε σε περίπτωση που γίνει κάτι? Όχι. Δεν φτάνει 9 μήνες που κυοφορούν οι γυναίκες να πάνε και στο στρατό, εκτός αν είναι κάποιων γυναικών επιλογή. Δικαίωμά τους.